6 μήνες από το τραγικό δυστύχημα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που από πτώση Πεύκου στην καρδιά του καλοκαιριού τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος άντρας, το σύριαλ με τα χαρακτηρισμένα επικίνδυνα δέντρα του Ηρακλείου εξακολουθεί να εκτυλίσσεται και πάντως τα δέντρα βρίσκονται ακόμη στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τα γεγονότα που γίνανε το καλοκαίρι με τον άνθρωπο που σκοτώθηκε εδώ παραπάνω. Όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή. Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι μαθητές του 3ου Λυκείου Ηρακλείου πραγματοποίησαν κατάληψη του σχολείου, ζητώντας μεταξύ άλλων την ασφάλειά τους από τα μεγάλα πεύκα που βρίσκονται έξω από τον αυλόγυρο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Τόσο αυτά όσο και το πεύκο έξω από το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, πλην όμως μετά από προσφυγή που έγινε χρειάστηκε νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη και πλέον αναμένεται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για να προχωρήσουν οι διαδικασίες σκοπής. Εδώ γίνονται απεργίες, γίνονται συλλαλητήρια, έχετε κόσμος, περνάει το σχολείο που είναι εδώ δίπλα. Πρέπει να δούμε. Δηλαδή να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Η απόφαση για κοπή των πεύκων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας περιλαμβάνει συνολικά 17 χαρακτηρισμένα επικίνδυνα δέντρα σε περιοχές όπως ο Μασταμπάς, που κάτοικοι το τελευταίο διάστημα διατυπώνουν αντιδράσεις για τις σκοπές, ζητώντας να ληφθούν άλλα μέτρα ασφαλείας. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι βίαιο και για το κλίμα και για τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Η υπηρεσία Πρασίνου τόσα χρόνια τι έχει κάνει εδώ, όλες οι υπηρεσίες περάσανε. Τι συντήρηση κάνει, τα δέντρα ακόμα και τα μικρά, τα φυτά, τέλος πάντων επηρεάζουν το μικροκλίμα. Όταν είναι ένας καύσωνας, πού θα πάνε οι κάτοικοι, θα κρυφτούν κάτω από τα λουλούδια. Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να αντιδράσουμε ως κάτοικοι και ως ενεργοί πολίτες και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κοινό αγαθό. Ενδεικτικές ήταν οι περιπτώσεις στο Αλσίλιο στα Δειλινά, αλλά και στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, που κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από πολίτες κατά της σκοπής και πάγωσαν οι εργασίες. Μάλιστα, στην περίπτωση του Αγίου Κωνσταντίνου, οι εργασίες ξεκίνησαν την Τρίτη και μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν και εκδικάστηκαν χθες, η απόφαση δεσμεύει το Δήμο Ηρακλείου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 10 Μαρτίου να μην πραγματοποιήσει καμία κοπή, αλλά να προχωρήσει εντός του κημητηρίου μόνο σε πράξεις ελάφρυνσης ή στήριξης των δέντρων. Λόγους ασφαλείας πρέπει να κοπούν τα δέντρα και ας γίνει κάτι να κοπούνε, γιατί κινδυνεύουν άνθρωποι όπως κινδύνεψε ο άνθρωπος και σκοτώθηκε. Άμα είναι επικίνδυνο να κοπεί. Άμα δεν είναι επικίνδυνο, καλό είναι να έχουμε και πράσινο.